Το όνομα τη πολιτική, η κυβέρνηση τη Τουρκία έχει προβεί τα τελευταία 6 χρόνια σε τέτοια έκταση σε καθαρίσει στην πολεμική τη αεροπορία, που πλέον δεν μπορεί να πετάξει τα μαχητικά αεροσκάφη τη F-16, αναφέρουν αμερικανικέ πηγέ. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ εκτιμά ότι η εκπαίδευση ενό νέου πιλότου για να πετάξει ένα αεροπλάνο σαν το F-35 κοστίζει 11 εκατομμύρια δολάρια. Και αυτό δεν μετρά την ανεκτήμητη εμπειρία ενό βετεράνου πιλότου που πετά για χρόνια. Γι' αυτό η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ είναι πρόθυμη να προσφέρει μπόνους μισού εκατομμυρίου δολαρίων για να διατηρήσει έμπειρους πιλότους μαχητών. Παρά το γεγονό ότι οι τουρκικέ ένοπλε δυνάμει ήταν στο παρελθόν επαγγελματίε στην ανατροπή πολιτικών κυβερνήσεων, με τέσσερα επιτυχημένα πραξικοπήματα μεταξύ του 1960 και 1997 στο ενεργητικό του, η προσπάθεια του πραξικοπήματο του 2016 ήταν κυριολεκτικά γελία. Οι στρατιώτε προσπάθησαν να απομονώσουν την Κωνσταντινούπολη, δημιουργώντα οδοφράγματα στη γέφυρα του Βασπόρου, αλλά μπλόκαραν μόνο τι λωρίδε προ μία κατεύθυνση. Όλοι αναρωτιούνται αν το πραξικόπημα ήταν στην πραγματικότητα μία ψευδή επιχείρηση από την τουρκική κυβέρνηση, με στόχο να παράσχει ή να προκαλέσει μία αδικαιολογία για να καταργήσει τους κοσμικούς και τους μυστικούς οπαδούς του κοσμικού Τούρκου στρατηγού και του μυστικού οπαδού του εξόριου του κληρικού Φετουλάχ -Γουλέν. Σε κάθε περίπτωση, το πραξικόπημα σταμάτησε σε λιγότερο από μία ώρα και στη συνέχεια η κυβέρνηση του Ερντογάν πήρε την εκδίκησή τη. Πολλοί ανώτεροι αξιωματικοί εκαθαρίστηκαν, ενώ φυλακίστηκαν ή αποστρατεύτηκαν περισσότεροι από 300 πιλότοι F-16. Όλα τα παραπάνω όμω άφησαν μια αναπάντητη ερώτηση. Ποιο έμεινε για να πετάξει τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Η τουρκική κυβέρνηση έψαξε, όπω είπαμε, να βρει λύση για του πιλότους τη στο εξωτερικό και αρχικά στι ΗΠΑ. Όταν αυτέ αρνήθηκαν να βοηθήσουν την κατάσταση, η Τουρκία ζήτησε βοήθεια από το Πακιστάν. Στη συνέχεια είχαμε το παράδοξο η Ρωσία, ένα παραδοσιακό εχθρό τη Τουρκία για αιώνε, να πουλάει ενδιαεροπορικού πυράβλου τη S400 στον Ερντογάν, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση τη ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων Τουρκία. Η Τουρκία υπέγραψε επίση συμφωνία με την Γαλλοϊταλική Εταιρεία Κατασκευή Πυράβλων Eurosam για την ανάπτυξη πυράβλων αντιαεροπορικών μεσαίου ύψου. Γιατί όμω η Τουρκία ενδιαφέρεται ξαφνικά για αντιεροπορικού πυράβλους τόσο έντονα. Μετά τι 15 Ιουλίου, με τι εκαθαρίσει που έλαβαν χώρα στι τάξει των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, σημειώθηκε μείωση του αριθμού των πιλότων F-16, δημιουργώντα την ανάγκη ανάπτυξη τη αντιεροπορική άμυνα, δήλωσε Τούρκο αναλυτή Βέρντα Οζέρ. Αυτό είναι ο λόγο για την αγορά των S-400. Παράλληλα, η Τουρκία απευλήθη από τι Ηνωμένε Πολιτείε από το πρόγραμμα αεροσκαφών 5η γενιά F-35 λόγω των S-400. Ω εκ τούτου, η Τουρκία χρειάζεται δύο συστήματα, το S-400 και το Eurosam για να καταρρύψει εχθρικά αεροσκάφη και βαλιστικού πυράβλου. Τελικά, θα ήταν πολύ προτιμότερο για την Τουρκία να μην φυλακίσει ή να αποστρατεύσει προώρα του πιλότου των F-16. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.